Ποια είναι η φάση που βρέθηκες σε πιο δύσκολη φάση στον αέρα της εκπομπής, που ήταν η πιο έντονη σου στιγμή, η πιο φορτισμένη σου στιγμή? Η πιο έντονη στιγμή ήταν στην τραγωδία της Ήλιος. Μπήκα στο στούντιο 12 παρά, ευχήκα 9.30 τη νύχτα. Θυμάμαι, ειδοποίησαμε ότι πήρε με η μάμα μου τηλέφωνο και είπε μου, λαλού στην Ελλάδα, λαλεί μου ότι είχε ένα αεροπλάνο, φάντασμα, κυπριακό, λέει μου. Δεν κατάλαβα, λέει μου, ήταν από τούτη ιστορία. Και πια μέσα στο ρίξο, όσο ήταν από τούτη ιστορία. Και είπα μου, κάτι δεν πάει καλά, ξεκίνα έλα. Μου λέει, να κάνω, πήγα μέσα στο αυτοκίνητο και πήγα Λευκοσία. Δεν είχε ούτε μακιγιάζ, ούτε τίποτα, ξέρω εγώ, έμπηκα βαφτή στο στούντιο μέχρι σε 9.30 νύχτα. Ήταν απίστευτο γιατί ζούσε στο on camera όλη την εξέλιξη. Και πιο συγκλονιστική στιγμή, δεν θα ξέρω ποτέ, που ευκάλαμε τηλεφωνική τον δήμαρχο γραμματικού. Και είπε μας ότι όταν έφτασε στη σκηνή, πριν πάρει φωτιά ο χώρο τσαμέ, δεν θα πω παραπάνω γιατί μπορεί να μας βλέπουν συγγενείς, και δεν υπάρχει λόγος. Και είπε κάτι που αναφέρεται στα μωρά. Ακόμα και τώρα που σου το λαλώ, πονώ στο μάσι μου. Δηλαδή, έκλαιω στον αέρα. Έκοψα τον, θυμούμαι έτσι απότομα, γιατί νιώσα ότι έπρεπε να συνεχίσει. Υποθεί. Και έκλαιω στον αέρα. Μα είσαι άνθρωπος, δεν ξέρω. Ναι. Τι είναι, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Τι με την ήλιο, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήταν απίστευτη τραγωδία. Ένας δημοσιογράφος που υπηρετεί την ειδησιογραφία, ζει τις εξελίξεις, ζει... Ναι, πολλές φορές υποχρεώνεσαι να ζήσεις live και εσύ. Και είσαι και εσύ άνθρωπος, όπως ναι, ο τηλεθεατής, ναι, που σοκάρεσαι εσύ, αλλά δεν επιτρέπεται να σοκαριστείς, ναι, δεν επιτρέπεται να παρεγκοπληθείς, δεν επιτρέπεται να ενθουσιαστείς ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πρέπει να είσαι ψύχρεμο και αμένα, να διάσεις την πληροφόρηση και να πίνεις παρακάτω. Και να χτίζεις ένα live reportage ουσιαστικά. Ναι, ήταν η πιο συγκλονιστική εμπειρία που έζησα. Ναι.